Ανδρέα Παπακοσταντίνου, αναπληρωτή διευθυντή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με αυτές τις καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση δύο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Δεν αληθεύει αυτό. Όντως, ο Γενικός Ελευτής σωστά αναφέρει ότι έχει εντοπίσει δύο συμβάσεις που ήταν διαφοροποιημένες σε σχέση με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες συμβάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ιδιωτικό νοσηλευτηρίο. Ιδιωτικό νοσηλευτηρίο. Ναι. Από αυτούς που έχουν συμπληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Ο λόγος όμως που υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι ότι δώσαμε ειδική μεταχείριση, ευνοϊκή μεταχείριση σε αυτά τα δύο. Αυτά που γράφονται στα συγκεκριμένα συμβόλαια τα είχαμε δώσει και στα άλλα νοσηλευτήρια. Απλώς αυτοί όταν ήρθαν να υπογράψουν, επέμεναν ότι ήθελαν να γραφτεί στο συμβόλαιο τους για να πείσουν τους μετόχους τους να αποδεχτούν το νοσηλευτήριο να συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Τι δώσαμε, και γι' αυτό ίσως είναι ενδεικτικό, ότι οι μόνοι που δεν διαμαρτύρονται είναι τα ίδια τα νοσηλευτήρια. Αν όντως είχαμε κάνει δυσμενή διάκριση, οι πρώτοι που θα διαμαρτύρονται είναι αυτοί. Ναι. Τι ήταν η πρόνοια? Η πρόνοια ήταν ότι το κάθε νοσηλευτήριο για τις γέννες είχε τη δυνατότητα να κάνει απεριόριστες γέννες. Και ο λόγος ποιος είναι πολύ απλός. Δεν μπορεί να μας δηλώσουν 20.000 γέννες. 9.000 γέννες γίνονται κάθε χρόνο στην Κύπρο. Δεν υπάρχει περιθώριο κατάχρησης. Και τους το δώσαμε ένα περιόριστο. Το πήρανε όλοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αναφέραμε και στο συμβόλαιο του ενός. Ισχύει το για όλους δηλαδή. Απλά σε κάποιους αναφέρεται στο συμβόλαιο. Και η άλλη πρόνοια ήταν σε ένα νοσηλευτήριο όσον αφορά την ιδιωτική πτέρυγα. Ναι. Και πάλι είχαμε πει σε όλους ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τις κλίνες σας όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Και δεν είναι μυστικό, το έχουμε πει πολλές φορές και το γνωρίζετε, ότι τους είχαμε πει ότι οι γιατροί τους που δεν συμμετέχουν στο, από τα νοσηλευτήρια που συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ, οι γιατροί τους που δεν συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ, θα μπορούσαν να παραμείνουν στο νοσηλευτήριο τους, κάποιοι είναι και μέτοχοι, τους είπαμε μην τους διώξετε, και να κάνουν τη δουλειά εκτός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και σας λέω, αυτόν τον μήνα που πέρασε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν επεμβάσεις στα άλλα νοσηλευτήρια. Πού έβαλαν τους ασθενείς, τους έβγαλαν στην αυλή, δεν δέσμευσαν μια κλίνη να τους βάλουν μέσα αυτούς που. Και αυτοί ήταν εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας, αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο. Αυτό σε μια σύμβαση γράφτηκε και κάτω. Γιατί στους άλλους δεν γράφτηκαν τα υπόλοιπα? Δεν το ζήτησαν. Ωραία. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ένα θέμα που προκύπτει με τις. Θα σας διακόψω. Και όσον αφορά την αδιαφάνεια, θα το ενώσω με την αδιαφάνεια, διότι υπάρχει και ο ισχυρισμός ότι υπάρχει αδιαφάνεια. Εκείνο που έχουμε κάνει, είχαμε κατηγορηποιήσει όλα τα συμβόλαια ως εμπιστευτικά. Δεν τα δώσαμε στη δημοσιότητα. Δώσαμε στη δημοσιότητα το μνημόνιο, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι αρτημένο και στη ιστοσελίδα μας. Δεν τα δώσαμε στη δημοσιότητα. Και ο λόγος, ανησυχήσαμε ότι συγκρούεται με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Και σας λέω ευθαρσώς, εάν δεν συγκρούεται, αύριο να δώσουμε στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό απέχει πολύ από το να υπάρχει ο ισχυρισμός, έτσι η σκιά, ότι υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες. Λυπούμε πολύ. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή σας, δηλαδή. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θέλω να σχολιάσω κι άλλα, εκτός αν έχετε κάποια ερωτήματα. Όχι, σχολιάστε, βάζετε άλλο θέμα. Νιώθετε έντονα κάποια πράγματα, πάρτε ο χρόνο, πέστε τα και να. Καλή Κωνσταντίνο, νιώθω έντονα, όχι επειδή ο οργανισμός δεν πρέπει να ελέγχεται. Φυσικά και πρέπει να ελέγχεται. Ο οργανισμός διαχειρίζεται ένα δισεκατομμύριο. Σωστό. Πρέπει να ελέγχεται και με αυστηρούς ελέγχους. Εμένα εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι αντί να επικεντρωθούμε εκεί που όντως υπάρχουν προβλήματα, λέμε ατάκες. Και θα σας πω ακόμα ένα. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα ότι τρεις οφθαλμίατροι έχουν πάρει 1,7 εκατομμύρια. Ναι, το διαβάσαμε κι εμείς. Και σας λέω, ποιο είναι το πρόβλημα. Να μου πείτε το πρόβλημα, για να το λύσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε μπει από την αρχή ότι το μέσο εισόδημα των ειδικών γιατρών είναι στις 170.000 στο ΓΕΣΥ. Ερωτήστε ένα στατιστικό λόγο. Όταν το μέσο είναι στα 170, κάποιος παίρνει 50 ή κάποιος παίρνει και μισό εκατομμύριο. Έναν αυτό. Αλλά αν κάποιος έκανε σωστόν έλεγχο, θα έπρεπε να εξετάσει. Αυτοί πήραν 1,7. Τι πράξεις έκανα. Διότι να σας υπενθυμίσω στους οφθαλμίατρους, αυτός είναι ο έλεγχος. Να δούμε τι έγινε εκεί. Στους οφθαλμίατρους δώσαμε και τον καταράκτη να τον κάνουν εξωνοσοκομιακά. Μάλιστα. Και ρωτήστε γιατρούς, όχι εντός του ΓΕΣΥ, εκτός του ΓΕΣΥ, πόσα τους στοιχίζει να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή, αν αμείβονται 1.200 και τα 1.000 είναι έξοδα, ποιος είναι ο ισχυρισμός να το κάνουν εντελώς δωρεάν οι άνθρωποι αυτοί, να μην κάνουν τον καταράκτη.
Ναι. Αυτός είναι ο έλεγχος, να ελέγξουμε γιατί πήγα στο 1,7. Και αν όντως δεν πάρει την υπηρεσία, να τους αποβάλουμε και από το σύστημα. Αλλά όχι, βρήκα έναν αριθμό, το βγάζω στη δημοσιότητα και αυτός είναι ο έλεγχος. Δεν είναι έλεγχος αυτός. Ναι, άρα εσείς εκ προημίου θεωρείτε ότι αναφερθήκαν μόνο στον αριθμό και όχι στην ουσία. Έχετε ακούσει την ανάλυση, εγώ δεν την έχω ακούσει. Άρα εσείς θα εξετάσετε αν τίθεται θέμα καταχρήσεων. Φυσικά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι το πρόβλημα. Να το πάμε και στο κομμάτι των καταχρήσεων. Θα κάνατε μια έρευνα τις προηγούμενες φορές που ήσασταν εδώ. Θα ξεκινούσε μια έρευνα για να δείτε τι γίνεται με το κομμάτι αυτό. Πού βρισκόμαστε. Πρέπει να κάνουμε πολλές κινήσεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μία ενέργεια μόνο. Αλλά μία από τις σημαντικές ενέργειες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά και από την συνάντηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό μας, σε συνεννόηση με όλους, και με τον Πανκυπριακό Σύλλογο, προχωρούμε τώρα και έχουμε ήδη το εφαρμόζουμε σε 9 ειδικότητες. Mm-hmm. Θα κάνουμε τους ξεχωριστούς προϋπολογισμούς για κάθε ειδικότητα. Αυτό τι σημαίνει, αυτό, και βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα. Βλέπουμε αποτέλεσμα με την έννοια ότι ευαισθητοποιούνται οι επιστημονικές εταιρείες, διότι καλούνται να διαχειριστούν το ίδιο τον προϋπολογισμό τους. Mm-hmm. Και όποιες εξοικονομήσεις κάνουν και όποιος περιορισμός να περιορίσουν εκείνον τον ένα ή τους δύο που κάνουν κατάχρηση, θα είναι υπέρ των άλλων καρδιολόγων, δερματολόγων που συμμετέχουν σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Έχουν το κάθε κίνητρο οι ίδιοι να εφαρμόσουν μηχανισμούς ελέγχου. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη επιστημονικές εταιρείες μας έχουν ζητήσει συναντήσεις. Θα σας πω για ένα παράδειγμα. Οι πλαστικοί χειρούργοι. Ναι. Μας κάλεσαν για να μας ανακοινώσουν ότι έχουν ξεκάθαρη εισήγηση όλες οι πράξεις πλαστικής χειρουργικής, που είναι μια γκρίζα ζώνη, διότι η κοσμητική με την ιατρική αναγκαία εκεί σε αυτήν την ειδικότητα είναι μια γκρίζα ζώνη. Mm-hmm. Και μας είπαν να κάνουμε μια επιτροπή που να συμμετέχουν οι ίδιοι που γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο και να γίνονται προεγκρίσεις για αυτές τις υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας από τους πολλούς μηχανισμούς που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Αυτό όμως δεν θα λειτουργήσει αναδρομικά. Όχι, δεν θα λειτουργήσει. Τώρα για τις καταχρήσεις που έχουν γίνει ήδη, τι κάνετε. Εδώ θα σας δώσω μια απάντηση, όχι ως δικαιολογία, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό να γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Οι όποιες καταχρήσεις έχουν γίνει, εγώ λέω κάποιες έχουν γίνει, διότι δεν είναι όλες καταχρήσεις. Ναι. Είναι και κακή ιατρική, είναι και αμυντική ιατρική, είναι κάποια λάθη, εκ παρατρομής κάποια λάθη, αλλά είναι και καταχρήσεις. Ναι. Αυτές οι καταχρήσεις πρέπει να το πούμε στον κόσμο να το γνωρίζει. Διότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Mm-hmm. Ότι ό,τι καταχρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν επιβαρύνει το σφαιρικό προϋπολογισμό. Ναι. Δεν το λέω σε δικαιολογία, αλλά να το γνωρίζουμε. Ξέρετε, αυτό σας καταγγέλνει και ο Γενικός Ελεγκτής. Λέει ότι το να λέτε ότι δεν επηρεάζεται η βιωσιμότητα δεν είναι σωστό. Λέει. Και σας είμαι πολύ προσεκτικός. Ναι. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν επηρεάζεται η οικονομική βιωσιμότητα. Άλλο είναι αυτό και άλλο δεν είναι δικαιολογία. Ας μην κάνουμε τίποτε, ας τις καταχρήσεις να γίνονται, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αλλά να γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι 100. Αν κάνουν 20 πράξεις, η αμοιβή θα είναι 5 ευρώ. Αν κάνουν 50 πράξεις, η αμοιβή θα είναι 2 ευρώ. Για να μείνουμε στα 100. Αυτό έχει γίνει κατά τη διάρκεια του έτους. Ναι. Να το γνωρίζουμε. Αυτό απλώς το λέω για να το γνωρίζουμε. Οπότε αυτές οι καταχρήσεις έχουν επιβαρύνει τους άλλους γιατρούς, τους τίμιους γιατρούς που είναι στο σύστημα. Και δεν θέλουμε. Πόσες εντοπίσατε. Πόσες εντοπίσατε. Είμαστε σε μια διαδικασία που έχουμε εντοπίσει αρκετές παράξενες συμπεριφορές. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε στο ότι αυτός έχει και καταχρηστεί του συστήματος και να βάλουμε και ποινές. Όμως είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή έχουμε αριθμό. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι πάνω από 200 περιπτώσεις που είναι υπό διερεύνηση. Έχουμε στείλει επιστολές. Έχουμε κάνει περικοπές γύρω στο 1 εκατομμύριο από απαιτήσεις που μας έχουν υποβάλει και δεν τις δεχτήκαμε. Έχουμε προχωρήσει σε επιστολές για προειδοποίηση. Το επόμενο στάδιο, ας συνεχίσουν κάποιοι να κάνουν παράξενες συμπεριφορές και να μην μπορούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, θα είναι και η αναστολή, θα είναι και η αποβολή. Αλλά επειδή το ακούω συνεχώς, μα αποβάλλεται κάποιο, δεν είναι αυτός ο στόχος. Θα τους δώσουμε κάποιο περιθώριο. Ναι. Αλλά αν κάποιος κάνει κάτι πολύ σοβαρό ή το κάνει επανελειμμένος, ναι, θα πάει στο καλό. Ναι. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παράξενης συμπεριφοράς. Έναν report, μια έκθεση που είχαμε εκδώσει, ήταν ο γιατρός τη συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή σήμερα την Παρασκευή, πότε άνοιξε την πρώην του επίσκεψη. Την άνοιξε η ώρα 1 το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη. Και πότε έκλεισε την τελευταία του επίσκεψη, διότι έχουμε λογισμικό και τα βλέπουμε αυτά. Ναι. Και η τελευταία του στις 8 το βράδυ. Δηλαδή 7 το μέγιστο 7 ώρες. Ναι. Αυτός δήλωσε ότι δούλεψε 12.
Πώς γίνεται. Καλά, γιατί δεν ξέρει ότι τα βλέπετε εσείς από το λογισμικό. Είναι δυνατόν να είναι τόσο οφθαλμοφανές. Ακριβώς. Έχετε απολύτω δίκιο. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν κατάχρηση. Ήταν κακή διαχείριση του λογισμικού. Ναι. Δηλαδή, ενώ δούλεψε από το πρωί, αυτός επειδή είχε πολλή δουλειά, τα φύλαξε και άρχισε να τα περνά από το μεσημέρι και μετά. Α, μάλιστα. Συμβαίνουν είδαμε, και τέτοια. Δηλαδή, σας λέω, θέλει διερεύνηση. Δεν αυτό είναι τόσο απλά. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Υπάρχουν, πολύ φαντάζομαι, μικρό. Είναι παρανυχίδα. Απλώς είπετε ένα παράδειγμα. Εξ οφθαλμές περιπτώσεις, θα μας πείτε άλλη μία που είναι πραγματικά κατάχρηση. Θα μπορούσαμε να πούμε, τον επισκέφθηκε ένας ασθενής, ναι, εκεί και του έκανε 30 πράξεις. Σε μία επίσκεψη. Αυτός ο ασθενής δεν ήταν υποδιάλυση, τότε του έκανε 30 πράξεις. Ναι, όμως εδώ είναι και οι λεπτές ισορροπίες πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί στο τέλος της μέρας να μην πάμε στο άλλο στάδιο που να είναι εις βάρος του ασθενούς. Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ, πολύ σωστά. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή την περίοδο είμαι πολύ πιο ενθαρρυμένος, διότι βλέπω την πολύ στενή συνεργασία που αναπτύσσουμε με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τις επιστημονικές εταιρείες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα το αντικείμενο και έχουν και έναν κώδικα συνεννόησης μεταξύ τους. Δηλαδή θα φωνάξουν τον γιατρό για να του πούν: Γιατρέ, εντάξει, μπορεί να κοροϊδεύεις τον οργανισμό, να τους λες διάφορα παραμύθια. Εμάς δεν θα μας γελάσεις. Δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι οι ασθενείς σου και να κάνεις 30 πράξεις στο γιατρό κάθε ασθενή και εμείς οι υπόλοιποι να τον βλέπουμε και ο θεραπεύουμε κατά μέσο όρο με μια-δυο πράξεις. Θα το γωνιάσω. Δεν λέω είναι εύκολο, δεν τα απλοποιώ, δεν θέλω να οριοποιήσω την κατάσταση. Ναι. Είμαστε πολύ πιεσμένοι όσον αφορά τις καταχρήσεις και είναι εδώ που πρέπει να επικεντρωθούμε. Και όντως υπάρχει έτσι ένα θέμα εδώ. Αλλά άλλο είναι αυτό και να επικεντρωθούμε στην ουσία, και άλλο να λέμε αριθμούς έτσι απλώς για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ναι, βλέπετε οποιοδήποτε κίνητρο απέναντι στην ελεκτική υπηρεσία. Επειδή το λέτε με έντονο τρόπο, οι αριθμούς που λένε, ατάκες είπατε κλπ. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να μπω στη λογική του οποιοδήποτε πώς δουλεύει. Μάλιστα. Εμένα και του οργανισμού η έγνοια είναι να προσθέσουμε αξία σε αυτό που κάνουμε. Ναι. Και η ελεκτική υπηρεσία, ειδικά στα θέματα ελέγχου, έχει τόση τεχνογνωσία και πλούτο που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάχρηση. Και εμάς η επιδίωξη μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κανάλι συνεργασίας που δεν αφήσει ότι θα υπάρξει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την κατάχρηση. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ βγάζω έναν παράπονο ότι ως πολίτης, όχι ως οργανισμός, ο οργανισμός πρέπει να κρίνεται. Σας λέω, διαχειρίζεται ένα δισεκατομμύριο και για μας είναι ασφάλεια συνεχώς να ελεγχόμαστε. Αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα επιδιώξουμε μια πολύ στενή συνεργασία και με τον ελεκτή και με τον εσωτερικό έλεγχο. Υπάρχουν διάφοροι αλλά να επικεντρωθούμε στην ουσία για να μπορέσουμε να φύγουμε από τις ατάκες, να φύγουμε από το επικοινωνιακό και να επικεντρωθούμε, ναι, εκεί που έχουμε πρόβλημα, να επικεντρωθούμε για να το λύσουμε. Προς όφελος του πολίτη και του ασθενή. Αυτό ζήταμε, τίποτε άλλο. Μάλιστα. Τώρα πάμε να μας απαντήσετε και το θέμα που προέκυψε με τους νοσηλευτές και τις ΜΕΣ. Καταγγέλουν ότι δηλώνουν απαξίωση στις εισηγήσεις τους. Από εσάς βρίσκουν την απαξίωση και από το Υπουργείο Υγείας. Τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι, δίνουν εισηγήσεις, δεν τους ακούτε? Έχουν δώσει κάποιες εισηγήσεις, δεν γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Είμαστε σε μια διαδικασία για να διαμορφώσουμε το πακέτο των υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Θα είναι ένα περιορισμένο πακέτο, θα ξεκινήσουμε συντηρητικά. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη. Είμαστε σε μια κατάσταση διαβούλευσης και για τις αμοιβές τους. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες όσον αφορά το τι εισηγήσεις έχουμε υποβάλει και τις έχουμε απορρίψει. Δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαβούλευση. Όμως να ξυλίγει η υπομονή. Πιστεύω ότι και σας λέω ότι εκείνες οι υπηρεσίες που δεν θα ενταχθούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας θα τις μπορούν να τις κάνουν ιδιωτικά. Δηλαδή, εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας, δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν κάποιες υπηρεσίες δεν θα μπουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Και σας προειδοποιώ, θα είναι ένα περιορισμένο πακέτο όσον αφορά τους άλλους επαγγελματίες. Θα ξεκινήσουμε έτσι συντηρητικά, όπως και τους οδοντίατρους που θα καλύπτουν μόνο έναν καθαρισμό. Δεν είναι σημαντικές οι υπηρεσίες τους, πολύ σημαντικές και τους άλλους επαγγελματίες και τους οδοντίατρους. Αυτές είναι οι δυνατότητες μας αυτή τη στιγμή. Αυτά προνοϊόν όμως, αυτά θα καλύψουμε ως αρχή και βλέπουμε. Ναι. Τι γίνεται με τους κλινικούς διαιτολόγους, είναι αυτές οι περιπτώσεις. Είναι στη ίδια κατηγορία. Ναι. Πότε αναμένετε να δούμε νέους κλάδους να μπαίνουν, έστω και με περιορισμένες υπηρεσίες εντός γεσίου? Θα ανακοινωθεί σύντομα. Η πρόθεση είναι να ξεκινήσουμε είτε Σεπτέμβριο είτε Οκτώβριο. Αυτή είναι η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως δεν έχει πάρθει τελική απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω κι εγώ.
Είχαμε μια χρονιά πολύ δύσκολη. Σωστό. Ναι. Μας, και εκ μέρους του οργανισμού, μας έχετε δώσει βήμα εδώ. Ενημερώσαμε τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ενημερώνοντας τον κόσμο, είχε δημιουργηθεί και η δυναμική για να εφαρμόσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας. Οπότε, αναμφίβολα, έχετε προσθέσει ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και τώρα συνεχίζουμε μέσα από την άσκηση κριτικής. Αυτό θα πρέπει να κάνετε και το κάνετε χωρίς υπερβολές. Για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα που ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει ούτε στον οργανισμό, ούτε στον οποιοδήποτε, ανήκει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.